σου πω. Τρομάζω και φοβάμαι. Οι νύχτες κακές δεν θέλω να θυμάμαι. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε χθες το μεσημέρι τον Παντελή Παντελίδη. Θλίψη αλλά και πολλά γιατί γεμίζουν την οικογένεια αλλά και τους φίλους του γνωστού τραγουδιστή. Μένω εδώ γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου. Η επόμενη μέρα ωστόσο θα είναι ακόμα πιο σκληρή για τη μητέρα του, τον πατέρα του, τα δύο αδέλφια του, αλλά και για όλο τον κόσμο που δεν θα ακούσει και δεν θα ξαναδεί τον δημοφιλή τραγουδιστή πάνω στη σκηνή να τραγουδά με το μοναδικό χαμόγελο. Γιατί όταν δεν ξέρω που γυρνάς, Θεός μου είσαι. Γιατί να σ' αγαπάω πιο πολύ όταν μακριά μου είσαι. Ο Παντελής είχε μάθει όταν τραγουδούσε ο κόσμος να είναι δίπλα του και να το γεμίζει με λουλούδια. Έτσι και έγινε και αυτή τη φορά. Ο κόσμος τον αποχαιρέτησε και το συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία με πολλά πολλά λουλούδια. Κάνει λάθη για να μάθει της καρδιάς μου το γραμμένο. Θαυμαστές του Παντελή Παντελίδη, οι άνθρωποι κάθε ηλικίας που αγάπησαν ή έκλαψαν με τα τραγούδια του, συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ λίγες ώρες μετά την κηδεία του στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Σημείο, όπου μερικά 24 ώρα ο 32χρονος τραγουδιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο. Παράλληλα, τα αυτοκίνητα που περνούσαν έπαιζαν γνωστά κομμάτια του τραγουδιστή. Δεν ταιριάζεται, σου λέω, τόσο αντικειμενικά στο νέο, για στις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Το κάλεσμα για τη συγκέντρωση στο σημείο που κόπηκε το νήμα της ζωής του Παντελή Παντελίδη δόθηκε μέσω Facebook. Θαυμαστές του 32χρονου τραγουδιστή έφτιαξαν τη σελίδα «Αφήνουμε ένα λουλούδι», κρατάμε ενός λεπτού σιγή για τον άδικο χαμό του Παντελή Παντελίδη. Και μέσα σε λίγες ώρες 10.000 άνθρωποι δήλωσαν πως ενδιαφέρονται να πάνε και άλλοι πάνω από 5.500 δήλωσαν πως θα πάνε. Μια μαντινάδα που άφησε στο σημείο μια θαυμάστρια του Παντελίδη συγκίνησε ακόμα περισσότερο όλο τον κόσμο που βρέθηκε εκεί. «Μπαμπά μου, κράτα το σφιχτά του Παντελή το χέρι, που ήρθε από το ξαφνικά και έφυγε σαν αστέρι». Παραμύθιαζομαι, ξέρω πολύ καλά τι θα συμβεί. Το δικό τους Παντελή αποχαιρέτησαν οι φίλοι του και κολλητοί του Βαγγέλης Γκιώκας και Παναγιώτης Παπατσόρης. Τα δύο παιδιά μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής για το μοιραίο πάρτι γενεθλίων το οποίο ετοίμαζαν το βράδυ της τραγικής ημέρας και που τελικά δεν έγινε ποτέ. Είχαμε φτιάξει μια τούρτα με μένα, τον Παντελή και τον άνθρωπο που το γνώρισε τον Πάνο, να πάμε να την κόψουμε στο καμαρίνι, να δούμε την πρόβα τζενεράλε, να γελάσουμε, γιατί ο άνθρωπος, το χιούμορ του Παντελή δεν το έχω ξανασυναντήσει στα 37 μου ποτέ. Δεν έχω λόγια. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ αυτό το παιδί το αγαπάω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ μίλησα εχθές. Τι σου είπε? Ότι με περιμένει σήμερα το βράδυ με τον Πάνο, να κόψουμε την τούρτα και ότι το Σαββάτο στην πρεμιέρα θα μου πει το αγαπημένο μου τραγούδι. Το «Κι εγώ σ' αγαπώ», που η ειρωνία είναι ότι ο στίχος γράφει «Κόλλησε τον γκάζι, τείχος πλησιάζει και εγώ σ' αγαπώ». Τείχος πλησιάζει, πονάω καιρό. Σε το κάζι και εγώ σ' αγαπώ. Ο άνθρωπος που με πήρε και μου το είπε, ήξερε ότι σαν πηγή ότι ίσχυε και φοβόμουν ότι θα ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν ήθελα να το πιστέψω και ακόμα πραγματικά στο λέω, δεν το έχω πιστέψει. Η διαδρομή του ποια ήταν? Πήγαινε στο θέατρο να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, γιατί υπήρχε σήμερα η πρόβα τζενεράλε που λέμε, γιατί αύριο ήταν η πρεμιέρα. Δηλαδή ο άνθρωπος πήγαινε για να κοιμηθεί, για να ξεκουραστεί. Είχε έρθει από ξενυχτή, είχε πάει σε κάποιο μαγαζί? Όχι, ήταν σε ένα φιλικό σπίτι, το οποίο ήταν εκεί πέρα. Δηλαδή ούτε ήταν σε μαγαζιά, ούτε ήταν έξω, ας πούμε, να πιει, να κάνει. Ήταν σε ένα φιλικό σπίτι. Εγώ βασικά πήγα στο νοσοκομείο, είδα και τον πατέρα του, είδα και τη μητέρα του, είδα και τον αδελφό του. Είδα και τους φίλους μας όλους. Δεν το έχουμε πιστέψει. Δεν το έχω πιστέψει ακόμα. Το βλέπω, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ο θάνατος αργός και μένω βγαίνει σαν τον καλεύτη στο κορμί μου πως και έρωτας ηχθρός. Ήταν ένα παιδί που πραγματικά στην παρέα ήταν η ψυχή αυτής. Ήταν ένα παιδί με πλάκα, με χιούμορ, που σε έκανε να αισθάνεσαι πολύ καλά. Το περιστατικό που έγινε με την Κύπρο, τον είχε πληγώσει πολύ, τι σας έλεγε?
Όχι μόνο τον πλήγιο, το στεναχώρησε. Καταρχάς είχε βγάλει έρπη. Και μάλιστα έλεγε προθέσμα τη στεναχωρία το έβγαλε έρπη, γιατί είναι άνθρωπος που ήταν και συναισθηματικός και συναισθαλμένος, αλλά και ευαίσθητος. Στεναχωρήθηκε και τον πείραξε πάρα πολύ. Έχει πολεμηθεί πάρα πολύ από πολλούς και το γνωρίζεις, όπως και πολλοί το γνωρίζουν, που σήμερα θα κάθονται και θα λένε καλά λόγια για τον Παντελή, ενώ χτες έκραζαν και πίσω από την πλάτη του έλεγαν αου, πολλά πράγματα που δεν θέλω ούτε να θυμηθώ, ούτε να κάθομαι να σκέφτομαι, γιατί πραγματικά εκνευρίζομαι. Τον πείραξε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Και σου λέω ότι, γιατί έλεγε χθες, σου λέω συγκεκριμένα που το λέγαμε τα παιδιά, πώς θα βγω έτσι, που κοιτά τι έπαθα από τη στεναχώρια του. Συνοδεύομαι, μου λες κι εγώ παιδεύομαι, να ξέρεις πόσο χαίρομαι που το ζήσα μαζί σου. Μένω εδώ.